Σύμφωνα με στοιχεία που λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα τα επιμελητήρια όλη τη χώρα, πολλέ επιχειρήσει που λειτουργούν με μέση τάση ή επαγγελματικού λογαριασμού Γ21 και Γ22 κινδυνεύουν με πάυση εργασιών αλλά και με διακοπή ρεύματο λόγω αδυναμία καταβολή των οφειλωμένων. Βιώνουμε μια περίοδο ιδιαίτερη σε σχέση με τι αυξήσει ηλεκτρική ενέργεια για το κόστο λειτουργία των επιχειρήσεων, κυρίω αυτού που έχουν τα επαγγελματικά ρεύματα στο Γ21, δηλαδή λογαριασμοί 22, καθώ και τι μέση τάσει. Αυτό σημαίνει ότι ήδη υπάρχουν πολύ έντονες δυσκολίες λειτουργίας σε πολλές επιχειρήσεις που έχουν υψηλές καταναλώσεις ενέργειας. Ε, επισύρει ουσιαστικά μία δυσλειτουργία στα θέματα παραγωγής τα οποία δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα αν δεν υπάρξει μια στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλοι και να βρούμε τέτοια εργαλεία ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Και επειδή υπάρχει και μία αβεβαιότητα για το κόστος συνολικά του ρεύματο που θα έχουμε για τους επόμενους μήνες και τη διάρκεια γενικά που θα κρατήσει όλο αυτό το φαινόμενο, πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να δράσει άμεσα και να δώσει λύσεις οι οποίες θα έχουν δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τις εφιστάμενες καταναλώσεις που πρέπει να καταβάλουν οι επιχειρήσεις με κάποιο τρόπο να υπάρξει μία επιδότηση και μία αρρύθμιση. Για τις υπόλοιπε δε, το, το, δεύτερο σκέλος είναι να κοιτάξουμε έναν μηχανισμό ώστε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικά μεσαίας κατανάλωσης, να μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο, μέλος, να, στο μέλλον, να απεξαρτηθούν ουσιαστικά από την ενέργεια, την ηλεκτρική όσον αφορά την αγορά ρεύματο και να παράξουν πλέον το δικό του ρεύμα, να γίνουν δηλαδή αυτοπαραγωγοί μέσα από διαδικασίε του net metering. Ω ενδεικτικό παράδειγμα των αυξήσεων στι τιμέ ρεύματο, παρατίθεται στοιχεία σχετικά με του λογαριασμού ρεύματο εταιρεία που δραστηριοποιείται στη δράμα. Η ανακύκλωση, η οποία έχει λογαριασμό, είχε λογαριασμό κατά μέσο όρο περίπου 17.000 ευρώ το μήνα, μιλάω για μια επιχείρηση αρκετά μεγάλη με μέση κατανάλωση, σήμερα αγγίζει αυτό το νούμερο περίπου στου 50.000. Αυτό μιλάμε συμβαίνει από το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Μάιο-Ιούνιο, σε εξέλιξη μέχρι σήμερα να ξέρετε ότι υπάρχουν χώρε, έχουμε καταγράψει χώρε, όπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναστολή λειτουργία επιχειρήσεων για μεγάλα διαστήματα χρονικά, γιατί δεν μπορούν να καλύψουν το κόστο ρεύματο. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο να μειώσει την παραγωγή τη. Είναι μια χώρα που έχει ελάχιστη παραγωγή και η παραγωγή πρέπει να στηριχθεί. Όπω αναφέρει ο πρόεδρο του επιμελητηρίου δράμα Στέφανο Γεωργιάδη, οι ανατιμήσει στην ενέργεια του τελευταίου μήνε δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στι επιχειρήσει, το κόστο λειτουργία των οποίων έχει εκτοξευθεί και είναι επιβεβλημένη η στήριξή του. Τέλο, θα ήθελα να πω ότι δεν, είναι, δεν, ζούμε σε ένα μικρό κόσμο. Πρέπει να το ξέρουμε τα επιμελητήρια δεν είναι φορεί οι οποίοι βλέπουν μόνο την περιοχή του ή βλέπουν μόνο μία επιχείρηση. Το φαινόμενο είναι συνολικό, είναι, αφορά το σύνολο. Όλα τα επιμελητήρια τη χώρα, να ξέρετε, έχουν κάνει δουλειά. Δεν σημαίνει ότι αναφέρουμε ένα περιστατικό και αυτό είναι σε ένα περιστατικό. Για να μιλάμε, σημαίνει ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία οριζόντια πλέον κατάσταση στο ρεύμα, όπου δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Αναμφισβήτητα, είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια που δίνεται στα νοικοκυριά. Μέχρι τώρα και αυτό που θα ακολουθεί στο μέλλον, από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα υπερκεράσουμε τα προβλήματα, αν θέλετε και ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εύκολο σε ένα να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις, είναι θέματα κρατικών ενισχύσεων. Νομίζω όμως επειδή το θέμα είναι ευρωπαϊκό, θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση.